Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα 5 λάθη που έκανα παλιότερα και δεν έχανα γράμμη λίπους και αποτύχανα μήνα μετά το μήνα, χρόνο μετά το χρόνο, απλά αποτύχανα και αποτύχανα. Οπότε, χωρίς περιττό καθυστερήσεις, θα ξεκινήσουμε το βίντεο. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο... Σα Ρούκλας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα top 5 λάθη που θα πρέπει να αποφύγεις εάν θες να χάσεις λίπος πολύ πιο εύκολα και είναι τα λάθη που έκανα και εγώ και από τα λάθη μου έμαθα και ξέρεις τι λένε... Εάν είσαι έξυπνο, θα μάθει από τα λάθη σου. Εάν είσαι ίδιο φύγα, θα μάθει από τα λάθη των άλλων. Και αυτό θα κάνει ακριβώ τώρα. Θα μάθει από τα λάθη των άλλων. Τώρα, το πρώτο λάθο που έκανα είναι ότι δεν έκανα like στα βίντεο μου, οπότε τα ανέβαζα. Αυτό ε, ήταν μεγάλο πρόβλημα, γιατί όπω ξέρουμε, όταν ανεβ, ανεβάζω ένα βίντεο και κάνω όλοι like, έτσι, ανεβαίνει ο μεταβολισμό του κοινού, όλου του κοινού και αντιπροσωπεύει τα like. Ξέρω εγώ, άμα έχει 5.000 like ένα βίντεο. Αυτόματα όλοι έχουμε 5.000 μεταβολισμό. Οπότε μπορεί να τρώσει όσα τόσο θε, όσε μπανάνε θε και όσο φυσικό βούτυρο θε, και μπορεί να παραγγέλνει όσα delivery θε απ' έξω και να τρως λαδερά απ' έξω και να μην βάζει γράμμι. Πρέπει να κάνει like σε αυτό το βίντεο, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ότι νόμιζα ότι υγιεινό αυτόματα σημαίνει και καλό για χάσιμο λίπου. Ω τώρα σίγουρα το έχει καταλάβει, αν παρακολουθεί τα τελευταία μου βίντεο, το οποίο πραγματικά το κάνω ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, ότι υγιεινό δεν σημαίνει αντίστοιχα και ακριβώ καλό για χάσιμο λίπου. Κάτι μπορεί να είναι υγιεινό, αλλά να είναι θερμιδική βόμβα και να σε πηγαίνει πίσω όταν θε να χάσει λίπο. Οπότε, όταν δεν χάνει λίπο, φταίει ένα και μόνο ένα πράμα Οι θερμίδε, 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 θερμίδε. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι θερμίδε, 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 θερμίδε. Οπότε, απλά κοίτα τι θερμίδε σου, κοίτα που σου φεύγουν οι θερμίδε και απλά φτιάξω αυτό και θα συνεχίσει να να χάνει λίπο. ΟΚ. Okay. Όταν δεν δουλεύει, κοιτά πάλι τι θερμίδε. Όταν κάτι δεν δουλεύει, στο χάσιμο λίπου, κοιτά πάλι τι θερμίδε. Δεν σε νοιάζει άμα είναι πράσινο, κίτρινο, μπλε, ψωμί ή άμα είναι φυσικό ή ταχύνι. Οκ. Okay. Αυτά δεν έχουν σημασία. Απλά δε τι θερμίδε και απλά μείωσέ τι. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι ότι προσπαθούσα να χάσω λίπο και να κάψω θερμίδε μέσω γυμναστική, μέσω προπόνηση, μέσω άσκησης, μέσω γυμναστηρίου, μέσω διαδρόμου, μέσω ποδηλάτου ή οποιαδήποτε άλλη άλλο άλλου, είδους είδου δραστηριότητα. Οκ. Okay. Τώρα, ε, αυτό που λέω και ξαναλέω στου μαθητές μου είναι ότι παιδιά, στο, στη γυμναστική ως πρώτο μας μέλημα στην προπόνηση, στο γυμναστήριο ή ακόμα και στο σπίτι, ως πρώτο μέλημα έχουμε να φτιάξουμε και να χτίσουμε μυϊκότητα. Στη διατροφή έχουμε ως πρώτο μέλημα να κάψουμε λίπος. Δεν προσπαθείς στη διατροφή να χτίσεις μύες και δεν προσπαθείς στη, μέσω της γυμναστικής να κάψεις λίπος. Οκ. Okay. Σαν πρώτο μέλημα, σαν προτεραιότητα. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Ε, πες ότι τρέχεις μία ώρα στο διάδρομο. Ε, θα κάψεις 500 θερμίδες στο τρέξιμο, που είναι και δύσκολο, έτσι. Θα, δεν μπορεί να τρέχει και κάθε μέρα μία ώρα και να κέσει 500 θερμίδες κάθε μέρα. Πε ότι όμω το κάνει. Κάνει αυτή την κατάθεση ψυχή και κέσει 500 θερμίδες. Τώρα, μέσω τη διατροφή, πώ μπορεί να αποφύγει αυτέ τι 500 θερμίδε, μη τρώγοντα δύο μπανάνε που είναι μισό κιλό η μία, για παράδειγμα. Τυχαίο παράδειγμα, τελείω. Οκ. Οπότε, είναι πολύ πιο εύκολο απλά να μην φά κάτι που έχει 500 θερμίδες παρά να πας να κάψεις 500 θερμίδες, οκ. Okay. Οπότε, πες το μετά από μένα, επανάλαβε μετά από μένα, στη γυμναστική θα χτίσουμε μυϊκότητα, στη διατροφή θα κάψουμε λίπος και ας μην τα μπερδεύουμε αυτά τα δύο και θα γίνουν όλα πάρα πάρα πολύ πιο εύκολα, οκ. Okay. Οπότε... Πάμε στο επόμενο. Νόμιζα ότι δεν μέτραγε μερικές φορές, δεν μέτραγε να φάω κάτι παραπάνω ή να φάω απ' έξω. Και αυτή η ιδέα νομίζω είχε ξεκινήσει από το δημοτικό όταν παίζαμε μπάλα στην αλάνα ή στην αυλή, στο σχολείο ή οπουδήποτε και βάραγε ένα παιδί ένα σουτ και του λέγαμε δεν μέτραει. Και λέει γιατί, λέει δεν κοιτάζαμε ή δεν προσέχαμε και δεν μετρούσε τον κόλ. Και νομίζουμε ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και με τη ζωή με το πώ έχουν τα πράγματα στη ζωή. Αυτό δεν ισχύει, παιδιά. Ειδικά στο χάσιμο λίπου, μιλάμε για νόμου θερμοδυναμική, όπω είναι σίγουρο 100 φορέ, εάν ρίξω αυτό εδώ πέρα το τηλεκοντρόλ, 100 φορέ, εάν, το ρίξω, εάν το αφήσω, θα πέσει κάτω, είναι σίγουρο. Έτσι, είναι σίγουρο ότι θα μετρήσει η κάθε, το, το κάθε τύπου Κάθε φορά που θα το φας Δεν υπάρχει αυτό το δε μετράει. Δεν υπάρχει cheat day, που μια μέρα απλά δε, δε, δεν προσέχω καθόλου και τρώω τι να είναι, και δεν υπάρχει η ειδική περίσταση που δεν θα μετρήσει αυτό που θα φάω. Θα σε πάει πίσω. Να το ξέρει. Να το κάνει συνειδητά τουλάχιστον ότι θα σε πάει πίσω. Η ιδέα του δεν μετράει δεν υπάρχει. Πρέπει να το διορθώσει τι επόμενε μέρε. Πρέπει να το έχει φροντίσει από πριν ή απλά θα σε πάει πίσω. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι ότι ε, ήμουνα τζανκι. Υπερτροφών. Τι σημαίνει αυτό. Ότι έψαχνα υπερτροφές οι οποίες θα μου έκαναν καλό. Διάβαζα στο ίντερνετ ε, άρθρα ε, και ε, μελέτες και έρευνες και δεν ξέρω εγώ τι που μίλαγαν για, για τον goji berry. Και έπαιρνα goji berry και έτρωγα goji berry. Αυτό είναι καλό. Θα, είναι αντιοξυδωτικό. μπλα μπλα μπλα, είναι αντικαρκινικό, είναι, βοηθάει στο κάψιμο λίπο. Μετά έλεγε για την μπανάνα. Οκ, okay, να πάρω και μπανάνα. Μετά έλεγε για, για το μήλο. Να πάρω και μήλο. Μετά έλεγε για αυτό το, αυτό το, το λαχανικό το οποίο πρέπει να το παραγγείλει από έξω. Το έκανα γι' αυτό. Και ξαφνικά είχε γεμίσει η ντουλάπα μου με χίλια φαγητά, χίλιε υπερτροφέ, τα οποία όλα είναι αντικαρκυνικά. Όλα είναι ε, καλά, όλα είναι, ε, βοηθάνε το κάψιμο λίπου, όλα μετα, ανεβάζουν το μεταβολισμό. Και αυτό που κατάλαβα μετά. Αφού ψάχτηκα πάρα πολύ και το πήγα ένα βήμα παρακάτω, ότι όλα τα φαγητά, τα υγιεινά, αυτά που θεωρούμε σε γενικέ γραμμέ υγιεινά, τύπου φρούτα, λαχανικά, όλα είναι αντικαρκυνικά. Όλα βοηθάνε στο κάψιμο λίπο ως ένα βαθμό και όλα κάνουν καλό εάν τα φας. Δεν έχει σημασία αν είναι ρόκα ή σπαμ, σπανάκι ή δεν ξέρω εγώ τι. Οκ. Οπότε, αντί να τρώω. Διάφορε περίεργε υπερτροφές μόνο και μόνο επειδή τι διάβασα σε ένα άρθρο στο Ιντερνετ, απλά φρόντισα σε κατά βάση να τρώω φρούτα και λαχανικά μέσα στην ημέρα μου. Και guess what? Είμαι πιο υγιή από το 99% του κόσμου και όλα αυτά με βοηθάνε να κάψω λίπος, όταν κάνω και τι σωστέ επιλογέ. Okay. Οπότε σταμάτα να είσαι υπ... τζάνκι υπερτροφών, μην ε, διαβάζεις διαβάζει όλα αυτά τα άρθρα στο ίντερνετ που λένε αυτό, αυτό, αυτό. Οκ. Απλά φρόντισε να κάνει έτσι, όλα, όλα με μέτρο που λέμε. Φρόντισε, α πούμε, το 80-90% τη διατροφή σου να είναι από φαγητά που θεωρούμε όλοι υγιεινά και φρόντισε να είσαι οκ okay στις θερμίδες σου και είσαι κόμπλε. Δεν χρειάζεται να το παρακάνεις με τίποτα. Εντάξει. Μην το κάνεις πολύ πολύ πλόκο, κράτα τα πράγματα απλά. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι ότι δεν είχα υπομονή. Οπότε, δοκίμαζα αυτή τη δίαιτα, δοκίμαζα αυτή τη διατροφή, δοκίμαζα αυτή τη νέα γυμναστική και ξυπνούσα την επόμενη μέρα, ζυγιζόμουνα και περίμενα να έχει αλλάξει κάτι. Και πάνω σε αυτό, ε, Άλλαζα και τι αποφάσει και τα πράγματα που έκανα. Μέγα λάθο. Δεν μπορεί να περιμένει μία μέρα για να δει αποτέλεσμα. Και το πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει αυτή την άμεση. Άμεσο feedback. Για παράδειγμα, θα ανεβάσει μια φωτογραφία στο Instagram, θα ανεβάσει ένα story, θα ανεβάσει, θα ανεβάσει και θα πάρει αμέσω σχόλια, θα πάρει αμέσω μηνύματα, σοριδών, likes και αυτά. Οπότε, με το που κάνει κάτι, παίρνει την αντίστοιχη επιβράβευση και δεν έχει ε, προπονηθεί ο εγκέφαλο το να περιμένει μία εβδομάδα, δύο εβδομάδε, ένα μήνα να δει αν αυτό δουλεύει ή όχι. Και μετά να το αλλάξει. Οπότε, μη περιμένει μία μέρα ή 12 ώρε ή τρει μέρε ακόμα για να δει το αποτέλεσμα. Πρέπει να κάνει κάτι και να το ακολουθήσει για δύο εβδομάδε ή τρει ή τέσσερι, για να δει αν όντω δουλεύει. Και μετά να δει τι φταίει και να το διορθώσει. Οπότε, δεν είχα υπομονή. Πρέπει να έχει υπομονή. Είναι ένα παιχνίδι υπομονή σε όλο αυτό. Και εκεί έχει και σημασία να το κάνει σωστά από την πρώτη κιόλα στιγμή. Και να μην σπαταλάς χρόνο, γιατί κάθε φορά που θα το κάνεις λάθος, θα σπαταλάς ένα μήνα από τη ζωή σου. Οπότε, εάν δεν θες να σπαταλάς ένα μήνα από τη ζωή σου, πρέπει να το κάνεις σωστά από την πρώτη κιόλας φορά. Εκεί, okay. πώς θα το κάνεις σωστά από την πρώτη κιόλας φορά. Μπορείς να πατήσει το link κάτω στην περιγραφή, στο οποίο θα... Αναρτήσω ένα σωρό βίντεο δωρεάν, επεξηγηματικά, βοηθητικά τα οποία θα σε βοηθήσουν απίστευτα να πετύχει το στόχο σου, να προλάβει να χάσει τα κιλά το λίπο μέχρι το καλοκαίρι. Εντάξει, οπότε, εάν δεν έχεις πατήσει ακόμα το link κάτω στην περιγραφή, το πατά αυτήν αυτή εδώ ακριβώ τη στιγμή. Αλλά το βίντεο παίζει, συνεχίζει να παίζει μέχρι τέλου. Μην μη κάνει κανένα αστείο και φύγει από το βίντεο. Επόμενο, επόμενο λάθος που έκανα, ξενέρωνα με την αποτυχία. Και αυτό είναι κάτι κάπως αστείο, ε, δοκίμαζα κάτι και αν δεν έβλεπα ότι δουλεύει, ε, ξενέρωνα. Στεναχωριόμουν, με έπαιρνα από κάτω, ήμουνα να με, να με κλαίνε οι ρέγγε και δοκίμαζα ξέρω εγώ μετά από ένα μήνα και αν δούλευε ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, αν δεν δούλευε πάλι αποτυχία, στεναχωριόμουν, μιζέριαζα και το παρατούσα. Τώρα, είτε είναι επιτυχία είτε είναι αποτυχία, ωραίο είναι που το αναγνωρίζει. Είναι κάτι καλό το οποίο, το, το οποίο αν μπορεί να αναγνωρίσει, αν κάτι δούλεψε ή δεν δούλεψε, είναι καλό. Αυτό που δεν θε είναι να μην έχει ιδέα το τι γίνεται. Οπότε η αποτυχία είναι μια χαρά. Γιατί Εφόσον την αναγνωρίσει, μπορεί να δει τι φταίει, να το διορθώσει και μετά να γίνει μικρότερη αποτυχία ή ακόμα και επιτυχία. Εντάξει. Οπότε, η αποτυχία όταν αποτυγχάνει στο. Α πούμε, περιμένει 2-3 εβδομάδε, περιμένει 4 εβδομάδε και δεν βλέπει ένα αποτέλεσμα. εφόσον το αναγνωρίζει αυτό, αυτό είναι κάτι καλό. Το, το μίζερο και το το σπαστικό και το λάθο είναι ας πούμε, να ξυπνήσει μία μέρα, να έχει περάσει ένα χρόνο και τότε να καταλάβει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Εφόσον το καταλάβει γρήγορα, εφόσον το καταλαβαίνει μέσα σε μερικέ εβδομάδε, είναι καλό. Εντάξει, εάν έχει χάσει 200 γραμμάρια αντί για μισό κιλό που ήθελε, το μόνο που χρειάζεται είναι να διορθώσει μερικά πράγματα και θα χάσει μισό κιλό. Δεν είναι, δεν είναι, τόσο τραγικά τα πράγματα. Τραγικά τα πράγματα είναι όταν δεν έχει ιδέα. Εντάξει. Οπότε, ξενέρωνα με την αποτυχία, δεν χρειάζεται δεν μπορεί να υπάρχει επιτυχία χωρί αποτυχία. Θα αποτύχει και έτσι θα πετύχει. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο που δεν υπάρχει. Οκ, okay. αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, παιδιά. Εάν σα άρεσε, ξέρετε να κάνετε κουμπό στο like και γραφή. Πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Όσο είναι φορά προσέχετε και να γυμνάζετε. Και αν θε να ε, απαντήσω τη δική σου προσωπική απορία, μπορεί να τη σχολιάσει κάτω από το βίντεο και θα την απαντήσω στο επερχόμενο QA. Εντάξει. Οπότε,